Φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Αν έρχεστε πρώτη φορά, κάντε μια εγγραφή και πατήστε και το καμπανάκι των ειδοποιήσεων. Σήμερα θα κάνουμε μια κολοκυθοτυρόπιτα με πράσινο κολοκύθι και θα δούμε τα υλικά μας, τα οποία είναι φέτα, αλάτι, λάδι, πιπέρι, ένα κρεμμύδι χοντροκομμένο ξερό, άνηθο, 3-4 κρεμμυδάκια φρέσκα, μαϊντανό και ένα πακέτο φύλλο χωριάτικο για πίτα. Για να ξεκινήσουμε προς το παρόν να τρίψουμε το κολοκύθι. Το κολοκύθι θα το τρίψω από αυτή τη μεριά εδώ, που είναι το μαντολίνο. Δεν θα το στραγγίσω με αλάτι. Θα το αχνίσω στο τηγάνι να φύγουν τα υγρά του. Και μετά θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα υλικά, θα σας πω. Αν θέλω και δύο αυγά, να τα βάλουμε κι αυτά. Το ξέχασα. Τρίψαμε το κολοκύθι μας, θα το βάλουμε στο τηγάνι και θα το αφήσουμε να αχνιστεί μόνο του. Χωρίς νερό, χωρίς λάδι, χωρίς τίποτε. Αυτό τώρα θα βγάλει τα υγρά του, θα περιμένουμε να τα πιει όλα. Μην το βλέπετε που είναι πολύ, θα καθίσει. Βλέπετε και έχουν αρχίσει και βγάζουν τα υγρά τους. Θα βγάλουν κι άλλα και θα τα αφήσουμε μέχρι να πιούνε όλο το νερό τους. Το βλέπετε. Θα βάλουμε και το κρεμμυδάκι το ξερό μέσα. Να μαραθεί και αυτό. Και το φρέσκο. Πατώνουμε καλά. Και τα αφήνουμε πάλι γιατί έχει ακόμα νερό. Το βλέπετε ότι το έχει πιει όλο το ζουμάκι του, όλο το νερό που έβγαλε. Δεν έχει τίποτε. Οπότε τώρα το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να το αφήσουμε να κρυώσει. Δεν πρέπει να είναι ζεστό όταν θα ρίξουμε μέσα ειδικά το αυγό, γιατί δεν θα κάνουμε κολοκυθοτυρόπιτα, θα κάνουμε μελέτα. Θα λαβώσουμε λίγο το καψάκι μας. Καλά καλά και από τα πλαϊνά. Δώσουμε το ένα φύλλο. Με καλά.
το χωριάτικο φύλλο, να ξέρετε, έχει 6 φύλλα. 3 θα βάλουμε κάτω και 3 θα βάλουμε πάνω. Θα ανοίξουμε το φούρνο μας στους 200 βαθμούς, στις αντιστάσεις. Πάνω κάτω, στην πρώτη σκάλα από κάτω, και θα την αφήσουμε περίπου μία ώρα, μία και κάτι. Θα το δείτε. Θα ρίξω λίγο αλατάκι, όχι πολύ. Μισό ματσάκι άνηθο, μισό ματσάκι μαϊντανό. Να κατώνουμε καλά, να πάνε παντού. Φέτα θα βάλουμε 300 με 400 γραμμάρια. Όσοι θέλετε, μπορείτε και λιγότεροι, μπορείτε και περισσότεροι. Θα βάλουμε και λαδάκι. Όχι πολύ αυτό. Φτάνει. Να κατώνουμε καλά, να πάνε όλα τα υλικά να ενσωματωθούν, έτσι, καλά καλά. Το μόνο που μένει τώρα είναι να χτυπήσουμε τα δύο αυγά, να τα ρίξουμε και αυτά μέσα. Τα χτυπάμε λίγο να σπάσουμε καλά οι πρόκοι. Και θα ρίχνουμε και αυτά μέσα. Η γέννησή μας είναι έτοιμη. Γέμιση μας είναι ωραιότατη. Κάντε αυτό το κόλπο με το μαντολίνο στο κολοκύθι και θα δείτε ότι γίνεται πάρα πολύ ωραίο, δηλαδή ούτε να κουράζονται τα χέρια σας στο στύψιμο ούτε τίποτε.
μημία μαζί, πετάμε καλά τις άκρες να μπουν από κάτω. Καλά, καλά. Και είμαστε έτοιμοι. Ρωτήσουμε με λίγο νεράκι. Έτσι. Και στο φούρνο. Έτοιμη. Να κρυώσει λίγο και να σερβίρουμε. Έτοιμη, ωραιότατη μοσκοβολάη. Αν την κάνετε, θέλω να μου γράψετε τις εντυπώσεις σας. Κάντε ένα like στο βιντεάκι, αν σας άρεσε. Και είπαμε και μία εγγραφή. Ευχαριστώ.